Λοιπόν, το τελευταίο όμως διάστημα, επικοινωνιακά ψηλά, παίζει στην ατζέντα το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως η τριγμή στον κόλπο του κινήματος αλλαγής. Εμείς έχουμε συζητήσει εδώ με ανθρώπους της κεντρικής πολιτικής σκηνής και με τοπικά στελέχη και νομίζω ότι κατατοπιστική και διαφωτιστική θα είναι και η παρέμβαση ενός ανθρώπου που είναι ταυτισμένος με το κόμμα του κ. Βουκελάτου, σύνεδρος, πρώην αναπληρωτής γραμματέας και ένας σκεπτόμενος πολίτης που ανοίξει ο συγκεκριμένο χώρο. Και είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε αυτόν τον κύκλο συζήτηση, αφού τον καλησπερίσω και τον ευχαριστώ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Καλό απόγευμα, κύριε Βουκελάτε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, κύριε Κουνιάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ και νομίζω ότι θα κάνουμε μια χρήσιμη συζήτηση. Πρέπει να πω ότι το ερέθισμα, παρόλο που έχουμε προσπαθήσει παρελθοντικά να μιλήσουμε και δεν τα έχουμε καταφέρει να βγούμε στον αέρα, γιατί εγώ παρακολουθώ το σκεπτικό σας, το οποίο το μοιράζεστε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλές φορές που είμαστε φίλοι. Θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια παραγωγική συζήτηση. Δεν ξέρω αν δέχεσαι τον ισχυρισμό ότι υπάρχει εσωστρέφεια στον κόλπο του κινήματος αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή, όταν ίσως θα έπρεπε να εστιάσει περισσότερο στον αντιπολιτευτικό του λόγο και στο να πείσει μέρος της κοινωνίας, το οποίο το αμφισβητεί ακόμα. Χαίρομαι, κύριε Κουνιάκη. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συζήτηση ειδικά με το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Χαρά. Σύμφωνα με την απόφαση της χώρας, όπως ήδη θα έχετε ενημερωθεί, το λέω για τους ακροατές σας, το συνέδριο πρόκειται να γίνει στο ΣΕΦ 23 με 24 Νοεμβρίου, με έναρξη το Σάββατο με ομιλία της Προέδρου. Mm-hmm. Σε σχέση τώρα με το ερώτημα που μου κάνατε, κύριε Κουνιάκη, είναι γεγονός, είναι αλήθεια δηλαδή, ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στη βάση της παράταξης για τον τρόπο που αποφασίστηκε και που δρομολογήθηκε αυτό το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Εάν θα ήθελα να έχω μια τοποθέτηση σε σχέση με αυτόν τον προβληματισμό, όπως εγώ τον αναγνώσκω από τη βάση της παράταξης και στους χώρους στους οποίους κινούμε, θα έλεγα ότι το καταστατικό σε ένα κόμμα, κύριε Κουνιάκη, υπάρχει ακριβώς για να ελέγχεται και να λογοδοτεί η εκάστοτε ηγεσία στη βάση της παράταξης. Ανώτατο όργανο, προφανώς και είναι το συνέδριο, και προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες διεξαγωγής του, οι οποίες αυτή τη φορά φαίνεται ότι παρακάμφθηκαν με ευθύνη της ηγεσίας. Το βασικό επιχείρημα που ακούστηκε στα μέσα ενημέρωσης έχει να κάνει με τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ και τα δάνεια που έχει λάβει από τις τράπεζες κτλ. Κατά την άποψή μου, κύριε Κουνιάκη, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο παράδοξο όταν μιλάμε ως χώρος, ως κόμμα για ανάγκη εξορθολογισμού του τραπεζικού συστήματος, για παράδειγμα, και για ανάγκη να αποκτήσει αγορά ρευστότητα, και εμείς να εμφανιζόμαστε ότι αδυνατούμε να ρυθμίσουμε τα χρέη μας και άρα πρέπει να κρυφτούμε μέσα στο κίνημα αλλαγής. Και ποιο κίνημα αλλαγής δηλαδή? Αυτό που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, με τη σύμπραξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ Ποταμιού Κοινής Πολιτών, ή αυτό με τη σύμπραξη εν τέλει ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΙΣΟ? Γιατί εάν θέλουμε να τοποθετηθούμε σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις, μιλάμε για μια σύμπραξη ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΙΣΟ, η οποία είναι 100% ΠΑΣΟΚ. Οπότε δεν βλέπω γιατί πρέπει να καταργήσουμε πολιτικά το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Εάν θέλετε να συνεχίσουμε, δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε. Ξέρετε κάτι. Θέλω λίγο. Έχω την εντύπωση, καταγράφοντας δημοσιογραφικά τα όσα συμβαίνουν, γιατί έχει ξεκινήσει η συζήτηση αρκετά νωρίτερα, έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή στο επικείμενο συνέδριο η κυρία Γεννηματά θα θέσει ένα δίλημα. Πασόκο Κινάλ, και προφανώς διεκδικώντας την ηγεσία του κόμματος, θα θελήσει ουσιαστικά να επικρατήσει στο χώρο αυτό. Θέλω λίγο να μείνουμε στον αντίλογο, σε αυτό το οποίο είπατε εσείς. Είπατε ότι είναι ένα άλοθη το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και επίσης θέλω λίγο να μείνουμε στο πώς αγνοεί το τι προβλέπετε στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να γίνει που δεν γίνεται, για να το καταλάβει. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η συζήτηση ξεκίνησε ως απότοκο του αποτελέσματος που έφερε το κίνημα αλλαγής στις εκλογές. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Το 8%, κύριε Κουνιάκη, σαφώς και είναι καλύτερο από το 4%. Δεν είναι όμως αρκετό και δεν νομίζω κανένας από εμάς να είναι ευχαριστημένος με αυτό το αποτέλεσμα του 8%. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, χρειάζεται ένα συνέδριο ΠΑΣΟΚ, πολιτικό συνέδριο ΠΑΣΟΚ, με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό που ορίζει το κόμμα, όπου θα συζητηθούν τα πάντα και κυρίως τη στάση που πρέπει να κρατήσει κεντροαριστερά και κατ' επέκταση η χώρα, γιατί
είτε για Πασόκ μιλάμε, είτε για το Κινάλ, mm-hmm. μιλάμε για το χώρο της κεντροαριστεράς. Άρα, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή οι βασικές δυνάμεις, οι βασικές συνιστώσεις που συνιστούν το κίνημα αλλαγής είναι 99%, να μην πω 100% Πασόκ, δηλαδή Πασόκ και κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών. Κατά την άποψή μου, χρειάζεται ένα πολιτικό συνέδριο Πασόκ με τις διαδικασίες που προβλέπεται από το καταστατικό του, όπου θα συζητηθούν τα πάντα και κυρίως η στάση που πρέπει να κρατήσει η κεντροαριστερά και κατ' επέκταση η χώρα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, ναι. αν λάβουμε υπόψη μας τις εξελίξεις, τις διεθνείς καταιγιστικές εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται. Mm-hmm. Όταν λέμε επιστροφή στο Πασόκ, δηλαδή, κυρία Κουνιάκη, δεν εννοούμε επιστροφή. Εννοούμε επιστροφή στην ουσία στις αρχές και στις αξίες του Πασόκ. Μάλιστα. Η κεντροαριστερά είναι γνωστό, έχει γίνει αυτή η συζήτηση πάρα πολλές φορές και σε εσωτερικό ακροτήριο αλλά και γενικότερα στα μέσα ενημέρωσης από mm-hmm. πάρα πολλά στελέχη. Η κεντροαριστερά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, πλήρωσε πολύ ακριβά την ταύτισή της με τις δυνάμεις της αγοράς. Σε βαθμό μάλιστα που πολλοί να την θεωρούν και υπεύθυνοι για το γεγονός ότι σήμερα το τραπεζικό σύστημα, σε εισαγωγικά, ηγεμονεύει έναντι του πολιτικού συστήματος mm-hmm. σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Και υποφέρουν άμεσα την καθημερινότητά μας, τον καθένα από εμάς. Όσα χρόνια επίσης παρακολουθώ τις πολιτικές εξελίξεις, και γι' αυτό μιλάμε ότι είναι ανάγκη να γίνει ένα πολιτικό συνέδριο Πασόκ με ό,τι προβλέπει το καταστατικό του, όσα χρόνια παρακολουθώ, εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω αν και εσείς μπορείτε να το δείτε αυτό, mm-hmm. τις πολιτικές εξελίξεις, δεν διαπίστωσα ποτέ ότι κάποια από τις μεγάλες δυνάμεις, για παράδειγμα, προτάσει το γενικό συμφέρον έναντι του εθνικού. Ναι. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Πόσο μάλλον σήμερα. Μόνο στην περίπτωση της δικής μας, στις χώρα μας, μόνο στην περίπτωση της χώρας μας, εμείς επιλέξαμε ως σύστημα πολιτικό να σώσουμε γενικότερα το σύστημα σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων και με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό μπορεί να συνεχιστεί, κύριε Κουνιάκη. Συνεπώς, mm-hmm. κατά τη γνώμη μου, και κλείνω αυτή την τοποθέτηση, μάλιστα. είναι απαραίτητο ένα πολιτικό συνέδριο Πασόκ, όπως προβλέπεται από το καταστατικό του, όπου θα συζητηθούν τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα από μηδενική βάση. Mm-hmm. Αυτό. Θέλω λίγο να με βοηθήσετε και πάλι και θα βασιστώ. Η κυρία Γεννηματά μίλησε πρόσφατα και μάλιστα δεν εξέφρασε την οργή της για όσους τώρα είναι πασοκολάγνη. Όταν λέει κάποιοι μέχρι πρόσφατα μιλούσαν για διάλυση του Πασόκ, σήμερα κάνουν σημαία την πασοκολαγνία. Και αναρωτήθηκε τι λόγοι κρύβονται πίσω από αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσετε όπως νιώθετε. Πιστεύετε ότι ο λόγος που κάποιοι επιμένουν να γίνει το συνέδριο του Πασόκ είναι για να αμφισβητηθεί η κυρία Γεννηματά στο εγχείρημα με το κίνημα αλλαγής? Δηλαδή δεν είχε συμφωνηθεί να υπάρχει το κίνημα αλλαγής με βασικό κορμό και υποστηρικτή το Πασόκ? Κοιτάξτε, δηλαδή, υπάρχει το κίνημα αλλαγής, υπάρχει ένα αποτέλεσμα εθνικών εκλογών, mm-hmm. Υπάρχει μια δραστηριότητα πολιτική από τα κόμματα που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο, ένα από αυτά είναι και το Κινάλ. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπάρξει αυτή η εσωστρέφεια και αυτή η επιτάχυνση διαδικασίας αυτή τη χρονική στιγμή, κατά τη γνώμη μου. Θα μπορούσε με ήρεμο τρόπο και με ομαλές διαδικασίες, με προσυνεδριακό διάλογο, με τοπικές συνελεύσεις, αναλάμβανε πρωτοβουλία και οι οργανώσεις που έχουν συγκροτηθεί πρόσφατα του κινήματος αλλαγής σε όλη την Ελλάδα για να γίνει αυτός ο διάλογος. Και κατ' επέκταση, στο τέλος, μέσα από ένα γόνιμο διάλογο και ακούγοντας την άποψη της βάσης, θα προχωρούσαμε στη διαδικασία μέσα από όσα προβλέπονται από το καταστατικό μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Δηλαδή, η εσωστρέφεια δεν νομίζω ότι προκύπτει από τις αποφάσεις που λαμβάνονται, όχι με πρωτοβουλία των μελών ή των ψηφοφόρων μας. Mm-hmm. Ξέρετε, τώρα προσπαθώ και με βάση και τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει εδώ, γιατί θα βασιστώ σε αναφορές, όπως για παράδειγμα ο κύριος Αραβανής ήταν εδώ πριν μερικές εβδομάδες και είχε πει ότι από τη στιγμή φτιάξαμε το κίνημα αλλαγής, είχε ένα ιδρυτικό συνέδριο και πριν λίγους μήνες έγινε ένα συνέδριο του κινήματος αλλαγής. Εκεί συμμετείχαν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, οι οποίοι εκλέχθηκαν το καλοκαίρι από τις οργανώσεις. Πήγαν το καλοκαίρι στο συνέδριο και εξέφρασαν τις κινήσεις και τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν στο κίνημα αλλαγής. Υπάρχει όμως και ένα θέμα του Πασόκ που λύγει η θητεία της. Το δίλημα είναι, ξαναπρέπει να πάμε σε συνέδριο του Πασόκ και εκλογή?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω μέχρι στιγμής με όσα σας είπα, ναι, απαντάτε, τοποθετήθηκαμε σαφήνεια. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλετε να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση, βεβαίως, ανεξάρτητα από τα συνέδρια του κινήματος αλλαγής που έχουν προηγηθεί, υπάρχει σε εκκρεμότητα ένα συνέδριο ΠΑΣΟΚ που ήδη η πρόεδρος είχε ανακοινώσει στο παρελθόν. Και μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν νομίζω, δεν γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, εκτός αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, να υπάρχει απόφαση συνεδρίου ΠΑΣΟΚ που να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο του και να προχωρήσουμε μέσα από το κίνημα αλλαγής. Στηρίζουμε την κυρία Γεννηματά ως πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην απόφασή της στη συγκρότηση του κινήματος αλλαγής, ναι, και στην εκλογική διαδικασία που ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει, νομίζω, από όσο ξέρω, απόφαση του ΠΑΣΟΚ μέσα από συνέδριο ΠΑΣΟΚ που να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρώσει το βιοστορικό του κύκλο. Δεν το όχι, ξέρω αυτό. Όχι. Από την άλλη όμως έχει υπαρθεί μία απόφαση, υποθέτω, ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί το καταστατικό λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ στην απόφαση, ναι, της δημιουργίας του κινήματος αλλαγής. Αυτό θα το αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Όχι ο εκάστοτε πρόεδρος. Σωστό αυτό που ΠΑΣΟΚ λέτε. ΠΑΣΟΚ θα το αποφασίσει. Άρα, μέσα λοιπόν, από ένα συνέδριο. Άρα λοιπόν, στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μπορεί και να αποφασιστεί και μια αυτόνομη πορεία, ή είναι δεδομένο ότι πάντα θα υπάρχει μέσα από το κίνημα αλλαγής? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς πώς θα εξελιχθεί το συνέδριο που έχει δρομολογηθεί και τι αποφάσεις θα λάβει. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να πάσχει καταστατικά. Είναι όμως μια διαδικασία σε εξέλιξη. Το τι θα συμβεί στο συνέδριο που επίκειται δεν μπορεί κανείς να ξέρει από τώρα. Mm-hmm. Σας καλύπτει η αιτιολογία της κυρίας Γεννηματά για ποιο λόγο δεν εκλέγονται νέοι σύνεδροι? Δεν έχει να κάνει δικαιολογία ο ισχυρισμός, συγγνώμη. Το θέμα της ιδεολογίας σε σχέση με τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι μια απόφαση που πήρε η ηγεσία. Mm-hmm. Στον ίδιο χώρο κινούμαστε όλοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μπορεί να σε επιμέρους ζητήματα να διαφωνούμε, το να τα συζητάμε και να ρίχνουμε λάδι στις πληγές που έχουν ανοίξει στο δημόσιο διάλογο και αυτά, δεν νομίζω ότι ωφελεί κανέναν. Ωραία. Θέλω λίγο, αν έχετε ολοκληρώσει το σκεπτικό πάνω σε αυτό, να πάμε λίγο όμως στην ουσία της πολιτικής. Νιώθετε ότι σε αυτή την προσπάθεια, όλες αυτές οι παλινοδίες που υπάρχουν και καταγράφονται, ρίχνουν ίσως νερό στο μήλο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προσπαθεί να καρποθεί τον χώρο που ίσως για κάποιους δικαιωματικά ανήκει στο ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό πρέπει να μας απασχολεί σε εμάς, πρέπει να απασχολεί σε εμάς ως χώρο, είναι πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε ελκυστικοί, ώστε να μπορέσει ο κόσμος που μας είχε εμπιστευτεί στο παρελθόν και για κάποιο λόγο μας γύρισε την πλάτη, να μας εμπιστευτεί και στο μέλλον. Αυτό είναι μια πολιτική διαδικασία και η κάθε ηγεσία κρίνεται από την επιτυχία που έχει σε αυτό το στόχο. Θεωρείτε ότι αυτή η γκρίνια που υπάρχει θα συρρυκνώσει περισσότερο την επιρροή σας? Δηλαδή πρέπει να το ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, όλο αυτό και να ασχοληθεί, όπως είπαμε, με την κεντρική πολιτική? Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν διαφωνείτε μαζί μου, δεν υπάρχει ξεκάθαρο στίγμα του κινήματος αλλαγής στο πολιτικό γίγνεσθε. Κοιτάξτε να δείτε, την προοπτική και την εξέλιξη σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνει σε εκλογικέ διαδικασίε το εκλογικό σώμα για κάθε κόμμα, είναι ένα άθροισμα παραγόντων που συντελεί σε ένα θετικό ή σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα και έχει να κάνει και με την γενικότερη συγκυρία. Το ΠΑΣΟΚ, και αυτό υπερασπιζόμαστε ακόμα το χώρο αυτό, είτε ως ΠΑΣΟΚ είτε ως κίνημα αλλαγής, πολιτικά δεν ιτήθηκε. Συνεχώς επιβεβαιώνεται. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στη γενικότερη συγκυρία και με τον τρόπο που έχουμε χειριστεί κάποια ζητήματα στο παρελθόν, μη υπερασπίζοντας σοβαρά τον εαυτό μας, έχουμε οδηγήσει σε έναν κόσμο που στο παρελθόν μας στήριζε, αυτή τη στιγμή να επιλέγει να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, ανάλογα με τη γενικότερη πολιτική συγκυρία και με την τακτική που ακολουθεί ο κάθε πολιτικός χώρος. Μπορεί να υπάρξει το ένα ή το άλλο αποτέλεσμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάστηκε στην κυβέρνηση και δεν νομίζω ότι ένας κεντροαριστερός ψηφοφόρος μπορεί να είναι ευχαριστημένος από την πολιτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ τα χρόνια που κυβέρνησε τη χώρα. Μάλιστα. Θέλω λίγο να μείνουμε στο κεφάλαιο πολιτική. Αυτό που είπατε λίγο πριν, το ΠΑΣΟΚ, ναι, ποτέ, να το πω πάρα πολύ απλά, δεν κρέμασε τα παπούτσια του. Από την άλλη όμως, όταν δημιουργήθηκε η ΕΛΙΑ ή το κίνημα αλλαγής, κάποια στιγμή μιλούσαμε και προσπαθούσαμε να αλλάξουμε το περιτύλιγμα
σε μια ίδια πολιτική πρόταση, διότι το Πασόκ είχε ταυτιστεί με τις πρώτες αλγινές εντυπώσεις, το λέω πολύ light, του Μνημονίου, από το Καστελόριζο επί πρωθυπουργίας του κ. Παπανδρέου. Δηλαδή θέλω να πω ότι ξαφνικά τώρα πάλι μπαίνει στο προσκήνιο ως έννοια Πασόκ. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό. Και αυτό τώρα μου το υπογραμμίζει και ο Αντώνης εδώ που μας ακούει. Όπως σας είπα και νωρίτερα, κύριε Κουνιάκη, γι' αυτό υπάρχει η ανάγκη ενός πολιτικού συνεδρίου ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Γιατί ακριβώς πρέπει να συζητηθούν κάποια πράγματα μέσα από μια πορεία που έχει ο χώρος ως κίνημα αλλαγής ή με όποιες άλλες εκφορές του που πριν αναφέρατε, Ελιά και τα λοιπά. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή πολιτική συζήτηση και από εκεί και πέρα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να εκφραστεί υπεύθυνα. Μάλιστα. Ο κάθε ένας από εμάς ή το κάθε στέλεχος που θέλει να τοποθετηθεί, να τοποθετηθεί, και η βάση της παράταξης αποφασίζει για την πορεία του κόμματος από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε σε θέματα στρατηγικής σημασίας που έχουν σχέση με την πορεία του χώρου την άποψη της βάσης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε, και είναι απόλυτα σεβαστό και κατανοητό. Οπότε όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο επικείμενο συνέδριο και περιμένουμε βεβαίως να επουλωθεί αυτό το ρήγμα το οποίο διαφαίνεται. Διαφορετικά, δεν ξέρω αν θα μπορούμε να είμαστε συγκρατημένες αισιόδοξες προς την επιρροή και την απήχηση του κινήματος αλλαγής με όλες αυτές τις διαδικασίες, εκτός και αν έχετε άλλη άποψη. Και πιστεύω ότι είμαι εγώ υπερβολικά απεσιόδοξος. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που το πολιτικό σύστημα συντηρητικοποιείται, είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά κτλ., ο χώρος δεν έχει άλλη επιλογή από τον ανακάμψη. Μάλιστα. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Τώρα, μέσα από ποια διαδικασία ακριβώς, αυτό σηκώνει μια συζήτηση και θα δούμε και τις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας και αναλόγως είμαστε να το ξαναζητήσουμε. Βεβαιότατα, με χαρά. Κλείνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε, επειδή καταγράφεται την επικαιρότητα και στα τοπικά μας δρόμενα και επειδή νομίζω ότι η νέα Δημοτική Αρχή, ο κύριος Καλός, εντάξει, ανήκει στο χώρο τον δικό σας, θέλετε να κάνετε έτσι ένα σχόλιο, να μου πείτε ποια είναι η δική σας εκτίμηση και ποια είναι η προσδοκία από τη νέα Δημοτική Αρχή ως πολίτης τώρα αυτή τη στιγμή ή ως πολιτικό πρόσωπο, όπως θέλετε εσείς? Κοιτάξτε, να δείτε την πολύ πρόσφατη εκλογή του κυρίου Καλού. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο αυτή τη στιγμή. Ίσως στο μέλλον, με αφορμή κάποιες από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, και γιατί είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα συζήτησης και δεν είναι κατάλληλη η χρονική συγκυρία για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πολύ ωραία. Θα το κρατήσουμε για την επόμενη φορά, γιατί ήθελα να σας κάνω και ένα ερώτημα και για την συμφωνία και τη σύμπραξη με τον κύριο Σολδάτο, αλλά νομίζω ότι θα το κρατήσω για επόμενη συζήτηση, γιατί αυτή τη στιγμή μένουμε έτσι λίγο στα θέματα του συνεδρίου. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, να σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Πρίσμα 91,6, κύριε Βουκελάτε. Ήταν χαρά μας η παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ που δώσατε τη δυνατότητα να πούμε δύο πράγματα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που, όπως είπαμε, θα είναι 23 με 24 Νοεμβρίου στο ΣΕΦ. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε και πάλι. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.